Η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου της ομάδας του Σουφλίου απασχόλησε τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος της συζήτησης ήταν να διαπιστωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου και με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα δώσει όθηση στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας. Περίπου 200.000 ευρώ θα στοιχίσει η ανακατασκευή του γηπέδου του Σουφλίου, ωστόσο εκτιμάται ως ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο θα γίνει σε συνεργασία του Δήμου Σουφλίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού πρώτα γίνουν ορισμένα διαδικαστικά που προβλέπονται από την προγραμματική σύμβαση. Δίνεται για την ανακατασκευή του γηπέδου του Δήμου Σουφλίου σε συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Σουφλίου. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για το αν θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα εκεί πέρα, είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται στη μοναδική ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής που έχει ονομός ΕΕΒΡΟ, η Περιφερειακή Ενότητα ΕΕΒΡΟ. Το γήπεδο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να ανακατασκευαστεί, για να έρθει σε μια πολύ καλή κατάσταση. Είναι εδώ πέρα και οι παράγοντες της ομάδας που μπορούν να εξηγήσουν. Νομίζω έχουν και μια καταστροφή πέρυσι με φωτιά. Οπότε ουσιαστικά το κάνουμε για να δώσουμε ενθάρρυνση στην ομάδα που είναι εδώ πέρα να διατηρηθεί στην ακριτική, στο ακριτικό σουφλί σε υψηλά επίπεδα. Γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να τα απεξέλθουμε και να έχουμε ένα χώρο στον ίδιο για την περιοχή. Η ανακατασκευή του γηπέδου θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιτυχημένη πορεία της ομάδας του Σουφλίου, που είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες σε όλο τον Εύρο. Η ομάδα, όπως ξέρετε, αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο χώρος χρειάζεται μια ζημία πέρυσι, η οποία αποκαταστάθηκε, αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις και ο Τάπητας και γενικά οι εγκαταστάσεις. Με κάτι ψήφο αντιπεριφερειάρχης, θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι εξασφαλισμένη η πίστοση, ούτως ώστε να προχωρήσει όλη η διαδικασία και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορεί η ομάδα να αγωνίζεται όπως πρέπει και εκεί που είναι και της αξίζει να είναι και να συνεχίσει.